Καλώ ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Να μα μετέρχα τη και αυτό είναι το show. Στο οποίο μπορεί να για να ενημερώνει σωστά και ευτυχά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πα το κουμπάκι που λε subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και share αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Σήμερα έχει πάρα πολύ γέλιο αυτό το επεισόδιο. Να το δει μέχρι το τέλο, γιατί θα του δικάσω. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποιε ειδήσει οι οποίε ήταν από τι προηγούμενε ημέρε. Θυμάσαι ότι η co-founder του Black Lives Matter αγόρασε κάτι σπιτάκια, τέσσερα σπιτάκια αγόρασε με τα λεφτά του George Soros. Ε, και τώρα δίνει κάποιε απαντήσει για να τοποθετηθεί γιατί αγόρασε αυτά τα σπίτια και τα πήρε σε γειτονιέ που βασικά είναι λευκοί. Black Lives Matter υποτίθεται ότι λέγεται το κίνημα αυτό. Facebook και Instagram μπλοκάρουν του users από το να κάνουν share το post του New York Post, την αναφορά του New York Post, σχετικά με τα σπίτια που αγόρασε η συγκεκριμένη κυρία. Το Post ήταν αρχικά βγήκε στην New York Post. Είναι εφημερίδα στις, στη, Νέα Υόρκη, από τι μεγαλύτερε εφημερίδε τη ΕΠΑ. Κατά καιρού βγάζει πολύ καλά πρωτοσέλιδα. Και έχει και το, το website nypost.com. New York Post.com. Είναι πολύ περισσότερο από μια εφημερίδα. Είναι, ε, είναι εφημερίδα την οποία την ίδρυσε ένα από του founders τη Αμερική. Και έχει προηγούμενα με το Twitter, γιατί το New York Post ήταν πάλι το πρώτο το οποίο δημοσίευσε την ιστορία του Hunter Biden. Τώρα λοιπόν Πήγανε στους Black Lives Matter, έτσι αυτή η, η παρανοϊκή οργάνωση η οποία υποστηρίζει το να πάρουν από την αστυνομία τα λεφτά και τα όπλα και όλα αυτά εδώ. Δεν γίνεται αυτό να ξέρεις. Παρανοϊκή οργάνωση και μπλοκάρει τους users από το να κάνουν share το συγκεκριμένο άρθρο. Η λογοκρισία στα, στο υπερπέραν. Θα συνεχίσω στο ίδιο μοτίβο με τη λογοκρισία. Τις προηγούμενες ημέρες και χθε, το χθεσινό επεισόδιο καταρχά πρέπει να το δει οπωσδήποτε, είναι καταπληκτικό. Έδειχνα τον James O'Keefe του Project Veritas που βγήκε, έβγαλε δηλαδή, έναν τύπο από το CNN, ο οποίος είναι editor και άμα δεις τι έλεγε, έλεγε για, το, για την κλιματική αλλαγή ότι είναι η νέα προπαγάνδα. Η νέα προπαγάνδα του CNN είναι η κλιματική αλλαγή. Έλεγε για τον Donald Trump ότι ήθελαν πάση θυσία να τον διώξουν και ότι αν δεν ήταν το CNN να κάνει τόσο άκυρε, άκυρες, άκυρες προπαγάνδε δεν θα έφευγε ο Ντόναλτ Τραμπ. Σε μια φάση έτρεμε κάπω ο Ντόναλτ Τραμπ και πιαστήκαν από αυτό και τον βγάλουν ότι είχε νοητικό πρόβλημα. Όλα αυτά όμω αποδείχθηκαν ψέματα. Πρέπει να δει το χθεσινό βίντεο οπωσδήποτε γιατί έχει πολύ περισσότερα τα οποία αποκαλύφθηκαν από το CNN. Έχει γίνει άλλο. και θα πάθει τώρα πλάκα. Θα πάθει πλάκα έτσι. Ε, το Twitter κάνει permanently ban. Τον founder, τον James O'Keefe του, του, Project Veritas που έβγαλε αυτό για το CNN παρεμπιπτόντω να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό από το CNN, ο editor, βγήκε ραντεβού με μια κοπέλα από το Tinder. Και αυτή του ψάρευσε τι πληροφορίε σε δύο ραντεβού. Και αυτά τα... ήταν όμω από το project Vera, το δημοσιογράφο συγκεκριμένη. Τα έβγαλε αυτό με κρυφή κάμερα στο διαδίκτυο, του ξεμπρόστιασε, του ξεφτύλισε για τον κορονοϊό, για τα νούμερα που έχει εδώ πέρα. Που έλεγε ότι τα θέλω μεγαλύτερα τα νούμερα αυτό. Τρελά πράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να δει το χθεσινό βίντεο. Και το Twitter τον κάνει permanently ban 900.000. Σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθου Και τον βγάζει εκτό. Εκτό εντελώ. Πώ σου φαίνεται αυτή η λογοκρισία. Εδώ στην Ελλάδα τον Γιώργο Καραϊβάζ τον δολοφόνησαν. Κανονικά. Ο οποίο Γιώργο Καραϊβάς ε, Έχει κάνει ένα, μια έρευνα ο άνθρωπος αυτός παιδιά έκανε μια φοβερή έρευνα και μελετούσε τις σχέσεις του κράτους, μαφίας, επιχειρηματιών, δικηγόρων. Αυτή ήταν η έρευνα του Καραϊβάζ. Είχε φτάσει σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο και ξέρεις τι έγινε, τον δολόφων καταλαβαίνεις που ζούμε. Όλα αυτά τα δημιουργεί η νέα δημοκρατία. Όλα αυτά τα δημιουργούν η πολιτική αυτή Αυτή τη πάστα και οι επιχειρηματίε, οι οποίοι επιχειρηματίε δεν είναι επιχειρηματίε, είναι κάτι άνθρωποι του υπόκοσμου ουσιαστικά. Απλά έχουν τεράστια λεφτά γιατί είναι στο εφοπλιστέ βασικά. Και κάνουν ό,τι θέλουν με τα πλοία. Κουβαλάνε ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν. Από λαθρομετανάστε μέχρι να τα, τα πάντα. Μακελιό. Λογοκρισία στο υπερπέραν. 900.000 ακολούθους είχε στο, στο Twitter. Δεν υπάρχει άλλο. Όμω, ο founder, ο Κιφ, θα κάνει μήνυση στο Twitter γιατί ακριβώ το έκοψαν του έκοψαν το λαό. Το κοινό δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκινά, πατά ένα κουμπί και 900.000 άτομα. Έχει παράξει βάλιο εκεί μέσα, έτσι. Είναι στοιχείο ενεργητικού. Δεν μπορούν να τον κόψουν έτσι. Και το πιο αστείο απ' όλα, ο λόγο που είπε το Twitter ότι κόψανε τον James O'Keefe ήταν ποιο. Το ότι είχε fake account, που δεν είχε. Απλά θέλανε να δούνε, να βρούνε έναν τρελό λόγο για να τον κόψουν. Και δεν είχε καν fake account ο άνθρωπο ε, και του κάνει μήνυση τώρα. Για να δούμε, μακάρι να βγει αποτέλεσμα. Και έχω και καλά νέα. Τον Mike Lindell τον θυμάσαι με τον Donald Trump. Ωραία. Free clean speech, καθαρό λόγο. Social media site set to launch Monday. Νέο social media website τη Δευτέρα. Αφού δεν το βγάζει ο Τραμπ, θα το βγάλει ο Λίντελ. Εάν το website είναι καλό και μ' αρέσει, θα πάω. Στο λέω. Γιατί ψάχνω alternative του Facebook. Το βαρέθηκα το Facebook, έτσι. Το έχει παραξηλώσει. Παρακάτω. Θα σου δείξω τώρα, σε περίπτωση που δεν ξέρεις, το ναυτικό τον ΗΠΑ Έπιασαν ένα UFO σε σχήμα πυραμίδας. Θα σου το δείξω τώρα. Το βλέπεις αυτό εδώ το σχήμα πυραμίδας που αναβοσβήνει. US Navy Destroyer Filming What Appears To Be a Pyramid. Φαίνεται πολύ καθαρά. Επίσημα από το πεντάγωνο δηλώνουν ότι είναι αλήθεια. Αλλά δεν θέλουν να κάνουν περισσότερο commentary. δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα σχόλια. Αλλά είναι, είναι αλήθεια. Το συγκεκριμένο. Τι ετοιμάζουνε. 18 δευτερόλεπτα διήρκησε το βίντεο αυτό με την πυραμίδα. UFO πυραμίδα. Θα μου απαντήσει εσύ στα σχόλια από κάτω. Πάντω, να ξέρει ότι όταν εμφανίζονται τα UFO, κάτι κακό είναι να συμβεί. Ωραία. Τώρα, πάμε σε άλλη λογοκρισία. Στο θάνατο του George Floyd. Από τι πέθανε ο George Floyd, Από εκεί ξεκίνησε το Black Lives Matter, έτσι. Το κίνημα του Black Lives Matter ξεκίνησε από το θάνατο του George Floyd. Δεν είπαν ότι πέθανε επειδή τον πατούσε ο αστυνομικό στο σβέρκο και πέθανε από ασφυξία. Δεν πέθανε από ασφυξία. Έγινε εξεταστική επιτροπή και βγήκε πόρισμα. Κάποιοι λένε ότι πέθανε από ασφυξία. Κάποιοι άλλοι λένε κάτι άλλο όμω. Λένε ότι πέθανε από καρδιά. Και αν το ψάξει στην Google, στην πρώτη σελίδα δεν θα το βρει. Δεν θα το βρει. Στην Google πλέον για να βρει το χρυσό, δεν πρέπει να πηγαίνει στην πρώτη σελίδα. Να ξέρει, τα πρώτα websites τη Google είναι προπαγάνδα. Στο λέω απλά. Στη δεύτερη σελίδα ίσω να βρει ότι είχε αριθμία στην καρδιά. Και πέθανε από αυτό τελικά. Αυτά για το θάνατο του George Floyd. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Πίστεψε ό,τι θέλει. Ελεύθερο είσαι. Κάνε και την έρευνά σου. Πάντω την έρευνα αυτή είναι καλά θα κάνει να μην την κάνει στην Google. Τώρα θα πάμε σε Νέα Ελλάδα. Γιατί υπάρχει νέο, νέο hashtag στο Twitter που κάνει trend. Hashtag πελώνει κάτω παύλα σβήνε. Αρχικά να πούμε το εξή. Με τη νέα δημοκρατία και με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους τι γίνεται ρε παιδιά. Γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλον. Ο ένας φεύγει, ο άλλος τρέχει να κρυφτεί, η άλλη αποδεικνύεται να λέει κάτι παρανοϊκά αριστερά πράγματα στο Twitter της από το 2012, θες να δεις τι έχει πει. Θα σου διαβάσω εδώ στο Twitter τι συμβαίνει και από εκεί και πέρα σε κάνει ό,τι θέλεις και πίστεψε ότι θέλεις αντίστοιχα γιατί μπορεί κάποιος να είναι Photoshop. Δεν ξέρω αν είναι όλα αλήθεια, ας το πούμε και αυτό. Λοιπόν, αυτό το proud to be Greek από την αρχή δεν μου άρεσε. Τι! Γιατί δεν πάει να κάνει παρέα με την ψάκι. Εκτό από κακόγουστο, απεδείχθηκε και επικίνδυνο. Προσωπικά ντρέπομαι. Εμεί βασικά ντρεπόμαστε, γιατί δεν είσαι Ελληνίδα. Οπότε βγες και πε τι είσαι, πελώνει, για να ξέρουμε ποια είσαι ακριβώ, έτσι. Γιατί είναι εκνευριστικό αυτό να κρύβεστε πίσω ότι έχετε ελληνική υπηκότητα, ενώ δεν είστε Έλληνε. Να βγείτε να πείτε ποιοι είσαστε ακριβώ, και εσύ και ο Μητσοτάκη και ο Δένδια και όλοι σα, και ο Μηταράκη. Γιατί αυτοί δεν είναι Έλληνε. Είναι κάτι άλλο. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα γιατί ο Έλληνα νομίζει ότι αυτοί είναι Έλληνε. Αλλά δεν έχουν τέτοια καταγωγή από το παρελθόν. Ή κεραμαίο. No, 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 no. Μπορεί να έχουν ελληνική πικότητα, αλλά κάτι άλλο είναι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Δε εδώ. Το εκλογικό αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι οι Έλληνε ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο που πηγαίνουν στα Τελείωσε, τελείωσε. Χωρί προφυλακτικό λέει. Εάν βγάλανε οι Έλληνε τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώ και εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, το ξέρει. Εντάξει, έχει αυτό θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει το ίδιο λάθο. Τα λάθη γίνονται μια φορά. Αλλά αν βγάλανε τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, λογικό είναι. Αυτό δηλαδή δεν είναι ψέματα που λέει η κυρία Πελώνη εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Το χειροκροτώ εγώ αυτό. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό εμεί οι Έλληνε σιγά σιγά πρέπει να γίνουμε πιο πολιτικοποιημένοι και νοητικά να ανέβουμε επίπεδο, να ξέρουμε την αλήθεια ποια είναι για να μπορούμε να ψηφίζουμε, λε και δεν πηγαίνουμε σε μπουρδέλο. Ο Σόιμπλε έκανε γαργάρα τη Ζήμεν, ο Βαρουφάκη όχι. Η ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο τμήμα τη ελληνική ταυτότητα, λέει ο Σαμαρά. Ελλά Ελλήνων χριστιανών. Ιρωνικά. Καλώ ήρθατε στο παρελθόν, λέει η κυρία Πελώνη. Δεν θέλει η Ελλάδα. Και η Ορθοδοξία να είναι μέρο τη Ελλάδα, η κυρία Πελώνη. Και εδώ λέει ένα ωραίο point εδώ. Μα πώ είναι δυνατόν η μεγάλη δεξιά παράταξη να φιλοξενεί τέτοιου είδου άτομα. Εσύ τώρα λοιπόν που υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και λε: Ο Μητσοτάκη καλά τα πήγε. Και τι να κάνει ο Μητσοτάκη, εντάξει, ο κορονοϊό δύσκολο πράγμα, πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι. Εσύ που σκέφτε λοιπόν: Α, ο Τσίπρα καλό είναι, α ξαναψηφίσω Τσίπρα, τον ψήφισα στο παρελθόν, δεν έκανε τίποτα. Για κάποιο μυστήριο λόγο ο Τσίπρα ο οποίο έχει παραιτηθεί ουσιαστικά από την πολιτική σκηνή τη χώρα. Θα ξαναγυρίσει ακμαίω, θα τον καραμανλεί ένα πράγμα, έτσι. Καραμαλύσαμε αρά, σα, ε, τώρα Σιμίτη, ακόμα και το Σιμίτη θα αναστήσουν αυτοί. Πάω στοίχημα ότι όλοι αυτοί, αν όχι όλοι περισσότεροι, αλλά θα πούμε όλοι για λόγου ευκολία για το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει η Ορθοδοξία στην ελληνική ταυτότητα. Και τώρα δεν ξέρω αν εννοεί την, ε, την ταυτότητα, αλλά αυτό είναι ένα καλό point. Στην ταυτότητα των Ελλήνων θα πρέπει να υπάρχει Χριστιανό Ορθόδοξο θα πρέπει να μπει για να ξεκινήσουμε να βάζουμε σωστού εκλογικού νόμου σιγά σιγά. Δεν μπορεί κάποιο που δεν είναι χριστιανό ορθόδοξος να ψηφίσει στην Ελλάδα. Να είναι βαφτισμένο κάποιο. Να ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό αυτό το πράγμα. Να ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Θα υπάρχει νόμος. Μπορεί να μείνει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να ψηφίσει. Απλά τα πράγματα. Θα πρέπει να είσαι χριστιανό Ορθόδοξο και Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αν και αυτό κάποιο θα μπορεί να πει ότι είναι ρατσιστικό, αμάν και τι και ότι έχουμε ανεξιθρησκεία και όλα τα σχετικά. Τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ανήκει, να το θέσω έτσι. Τουλάχιστον δεν θα πρέπει να, να ανήκει σε, ανατολικό, σε ανατολική θρησκεία. Όπω κάνουν και σε άλλε. Πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα χώρε. Θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια του κύριε Καμιτσοτάκη. Εμένα μου αρέσει εδώ η Πελώνη. Καλά τα λέει. Αριστερόφερνε τότε. Καλά τα έλεγε τότε. Όχι ότι εγώ αριστερόφέρνω, μην πάρει τη λάθο ιδέα. Αλλά αυτή αριστερόφερνε. Αν ο Σαμαρά ε, είχε επιδείξει στοιχειώδη υπευθυνότητα και συνένεση όταν έπρεπε, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. By the way, διαβατήριο ανανεώσατε. Λοιπόν, αυτά για την Πελώνη, δεν θα ασχοληθούμε πολύ παραπάνω με το συγκεκριμένο θέμα. Πάντω, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η θέση τη ω κυβερνητική εκπρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία. Και εμένα αυτό μου δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα αποτυχημένο βαγόνι. Συνεχώ βγαίνουν σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο. Και τα άτομα, ο κορμό τη Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι χειρότερο. Ο Μητσοτάκη, ο Άδωνη Γεωργιάδη, ο Βορίδη, όλοι αυτοί, ο κορμό, ο Δένδια, ο, ο Αυτό ο κορμό είναι ένα κορμό, κορμό που έχουν πάρει πάρα πολλέ θέσει στο παρελθόν και έχουν και τώρα το και αριστερά με πρωτοστάτη τον Τζο Μπάιντεν, γιατί κάνουν ακριβώ ό,τι λέει ο Μπάιντεν. Πάνε κόντρα στι αρχέ του και τι αξίε του και σένα σου λένε ψέματα. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθει να ψηφίζει, έτσι. Παρακάτω. Καλά νέα. Αστραζένεκα. Την πρώτη δόση του εμβολίου έκανε η Άγγελα Μέρκελ. Αμήν. Αυτά είναι πολύ καλά νέα. Επιτέλου, να μην υπάρχει κορονοϊό, να κάνουν κάποιοι άνθρωποι το εμβόλιο του Αστραζένεκα. Η Μέρκελ, ξέρει, παλιά δούλευε για τη Φάιζερ. Αλλά παραδόξω δεν έκανε το εμβόλιο τη Φάιζερ, έκανε το εμβόλιο τη Αστραζένεκα. Το εμβόλιο τη Αστραζένεκα είναι αυτό που δημιουργεί θρόμβωση ένα στι 100.000. Μακάρι η κυρία Μέρκελ να μην είναι τόσο άτυχη. Μακάρι. Πάμε παρακάτω. Ένα μαθητή είναι νεκρό αφότου έλαβε το εμβόλιο τη Johnson Johnson. Εμβόλιο Johnson Johnson Αστραζένεκα δημιουργούν αντίστοιχε θρομβώσει. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε ακούσει κάτι για το εμβόλιο τη Pfizer και τη Moderna σχετικά με τι θρομβώσει. Το εμβόλιο Johnson Johnson στην Ελλάδα υπάρχει αναστολή των εμβολιασμών. Αλλά δεν βλέπω αναστολή τη Αστραζένεκα. Για να το δούμε, εδώ το λέει. Δεν θα γίνουν συγκεκριμένα εμβόλια μέχρι να έχουμε νεότερη ενημέρωση από τον. Δεν είχε προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού για τα συγκεκριμένα εμβόλια. Σχετικά με το εμβόλιο τη Αστραζένεκα, διευκρίνησε ότι υπήρχε πρόβλημα λόγω των διαφορετικών αποφάσεων που είχαν οι ευρωπαϊκέ χώρε. Όμω τα επιστημονικά δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή ότι τα το ωφέλη του εμβολιασμού είναι περισσότερα από τον. Μη εμβολιασμό και του κινδύνου που έχει κανεί να νοσήσει από COVID. Μάλιστα, εσύ τώρα πλέον θα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Να υπάρχει πιθανότητα να πάθεις τρόμβωση από εμβόλιο ή να νοσήσει από COVID. Ποιο είναι χειρότερο από τα δύο. Μπορεί να μου πει κάτω στα σχόλια. Εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί απαγορεύεται στο YouTube. Αλλά εσύ όμω μπορεί να μου πει. Είδαμε όμω ένα μεγάλο ποσοστό όσων είχαν κλείσει ραντεβού με Αστραζένεκα να μην το ακυρώνει. Οπότε η Ελλάδα δεν, δεν κόβει το εμβόλιο τη Αστραζένεκα παρόλο που στη Δανία το έχουν κάνει ban. Και σε άλλε χώρε όμω συνεχίζεται η αναστολή του συγκεκριμένου εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα συνεχίζει με το Αστραζένεκα, αλλά αναστολή για τον Johnson Johnson. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, θα μείνουμε στο κομμάτι των εμβολιασμών. Θρομβώσει δημιουργούνται με το εμβόλιο τη Pfizer και τη Moderna. Σε αντίστοιχο βαθμό με τη Αστραζένεκα λέει. Τώρα αυτά τα στάντη δεν μπορεί να τα πιστέψει. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τα κοιτά με μια καχυποψία. Ποιο το έκανε αυτό το στάντι. Γιατί το έκανε. Από ποιον πληρώθηκε. Φυσικά για όλα στη ζωή έχει αυτή την καχυποψία. Ειδικά άμα έχει σχέση με την υγεία σου. Τώρα πώ κάποιοι κάνουν όλα αυτά που του λένε να κάνουν έτσι α, τυφλά. Ε, Κανεί δεν το ξέρει αυτό. Εδώ μια έρευνα βγαίνει και εσύ σε καχύποποποτο. Γιατί λε ποιο τον πλήρωσε αυτή την έρευνα. Ποιο τη χρηματοδότησε. Γιατί αν τη χρηματοδότησε που έχει σχέση με, το, με την Αστραζένεκα ε, μπορεί να βγάλουν ότι το ποσοστό είναι αντίστοιχο, ναι. A rare type of blood clot occurs at similar post-vaccination rate among those who get Pfizer or Moderna shots and people who receive the AstraZeneca COVID-19 vaccine, according to a new published study. The researchers found that 4 in a million patients, 4 στους 1 εκατομμύριο, experience cerebral venous thrombosis after getting a shot produced by Pfizer or Moderna compared to 5 in a million in those in those who received the AstraZeneca University of Oxford vaccine. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το μεταφράσουμε. Οι ερευνητέ βρήκανε ότι 4 στο 1 εκατομμύριο ασθενεί έχουν βιώσει αυτήν την πολύ άσχημη θρόμβωση από τη στιγμή που εμβολιάστηκαν τη Pfizer ή τη Moderna. 4 στο 1 εκατομμύριο. Εντάξει, τα ποσοστά είναι μηδαμινά. Αυτή είναι η αλήθεια. Compared to 5 in a million. Στη Αστραζένεκα είναι 5 στο εκατομμύριο. Πάντω, καλό είναι να το έχει και αυτό εδώ στο νου σου. Δεν ξέρω κατά πόσο η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να ευδοκιμήσει και αν είναι αλήθεια ή όχι. Πάντα εγώ κρατάω μικρό καλάθι σε όλα αυτά. Θα σου πω όμω που κρατάω μεγάλο καλάθι. Σε αυτό εδώ. Όταν μιλάνε οι άνθρωποι, οι πολίτε, family, οικογένεια, blames, COVID-19 vaccine, κατηγορεί εμβόλιο του COVID-19 γιατί ο πατέρα 7 παιδιών Έπαθε έμφραγμα. Στο Μισισίπι τον είπα. Experience the blood clot. Πάλι το ίδιο πράγμα. Θρόμβωση και έμφραγμα. Έμφραγμα σημαίνει ότι ο θρόμβος πήγε στην καρδιά. Αυτό λογικά δεν σώζεται να σου πω την αλήθεια. Και έλαβε το εμβόλιο της Johnson Johnson. Άρα σήμερα έχουμε δύο περιστάτικα για τη J&J. They called me and said he had the vaccine and something is wrong. We think it's a stroke. Φαντάσου τώρα να έχεις αυτά παιδάκια και να είσαι η γυναίκα. Και ο, άντρας άντρα σου να έκανε εμβόλιο με σκοπό να προστατευτεί από τον κορονοϊό. Οποιοδήποτε εμβόλιο. Και να σε παίρνουν τηλέφωνο ότι δεν είναι καλά να σου λένε και εσύ τώρα να έχει αυτά παιδιά από κάτω σου και να τα σκέφτεσαι και να μην υπάρχουν λεφτά ή οτιδήποτε, κατάσταση δύσκολη, κρυσάρα, τεράστια. Και να σου λένε ότι έπαθε έμφραγμα. Ο άντρα σου, τι θα έκανε εκεί. Κάτσε και λίγο σκέψου και άστο αυτό να μπει μέσα σου. Έτσι. Δεν λέω ότι όλα τα εμβόλια είναι αρνητικά ή όλα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται, μα προστατεύουν από τον κορονοϊό. Γι' αυτό άλλωστε και βγαίνει ο διευθυντή τη Pfizer και λέει ότι αν πήρε δύο δόσει από το εμβόλιο τη Pfizer, θα πάρει και τρίτη. Third Pfizer COVID-19 vaccine dose likely needed within a year, CEO says. Είναι τόσο καλό το εμβόλιο το συγκεκριμένο, που χρειάζεται και τρίτη δόση. Για να σε προστατέψει καλύτερα. Πώ ήταν η μία μάσκα και μετά μπήκαν δύο μάσκε. Μπορεί να πάει και τρει μάσκε, δεν ξέρουμε. Όλα, όλα είναι πιθανά να συμβούν σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι είναι και το εμβόλιο τη Pfizer. Απλά το πρόβλημα ξέρει ποιο είναι εδώ πέρα. Ότι δεν ξέρω αν σου είπε κανένα για το επιχειρηματικό μοντέλο τη Pfizer ότι οι άνθρωποι θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού. Επίση υπήρχαν έρευνε που είπαν ότι το εμβόλιο τη Pfizer σε προστατεύει από τα variants, από τι μεταλλάξει. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν προστατεύει. Το θέμα είναι τι συμβαίνει εδώ πέρα. Το θέμα είναι τι παίζει ακριβώ. Οι μεταλλάξει από πού βγήκανε. Οι μεταλλάξει βγήκανε στην Αγγλία και στην Αφρική. Και η Αγγλία ήταν η πρώτη χώρα η οποία εμβολιάστηκε πρώτη με το εμβόλιο τη Pfizer. Τι παίζει εδώ πέρα. Εγώ σε αυτό το σοου θεωρώ ότι έχω κάνει καλή δουλειά στο να σου δείξω πέντε πράγματα παραπάνω. Και να καταλαβαίνει τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Το σύστημα ξέρει ότι με το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα προσπαθήσει να σε κλειδώσει. Το παιχνίδι δεν είναι τα εμβόλια. Το παιχνίδι είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Αλλά εσύ που μάλλον έχει εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστεί γιατί θα σε πούνε από τη δουλειά σου ότι δεν θα πάρει μισθό, όπω είπε η πελώνη πριν παρετηθεί ή πριν την παρετήσουν. Αυτό ήταν το σκάνδαλο που θα έπρεπε να παρετηθεί η πελώνη με αυτό που είπε. Αλλά για να παρετηθεί η πελώνη εξαιτία αυτού εδώ του ότι δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι επειδή δεν έχουν κάνει εμβόλιο ή self-test, γιατί αυτό πρέπει να είπε η Πελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπο, αυτό θα έπρεπε να ρίξει την κυβέρνηση ολόκληρη του Μητσοτάκη. Αλλά βλέπει ότι εδώ πέρα παίζει άλλο. Τα tweets του παρελθόντο κοιτάνε. Δεν κοιτάνε το τι λένε τώρα και το τι έσχοι κάνουν τώρα. Που εάν κάποιο έβαζε σε μικροσκόπιο το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο από τη στιγμή που έχουν εμβολιαστεί οι άνθρωποι και μετά και το τι έλεγε ο Μητσοτάκη, θα πρέπει να τον κλείσουν για αισχάτη προδοσία μέσα. Αν αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Εσχάτη προδοσία αυτό που έχει κάνει. Και το ίδιο είναι και ο Νετανιάχου για τον Ισραηλινό το λαό. Γιατί εκεί πέρα εμβολιάστηκαν σε ταχύτατου ρυθμού οι άνθρωποι. Και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα που όλοι κάνουν γαργάρα και δεν τα λένε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Έχει πάρα πολλά νέα, παρανοϊκά νέα, ειδικά με Biden, με Ρωσία. Άστα, είναι με το Πεντάγωνο που θέλει να βγάλει ένα συστηματάκι το οποίο θα βάζει και θα μελετάει. Ο Biden Άστο, το, Έχει πάρα πολλά νέα, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να κάνω και ένα επιπλέον επεισόδιο. Όπω και να έχει, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησε μέχρι τώρα, μέχρι εδώ. Να είσαι καλά, το εκτιμώ περιοριστά. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Και επίση, αν θε να με υποστήριξει έμπρακτα, πάτε το κουμπάκι που λέει join συμμετοχή. Θα μπει σε ένα πλάρο που εμεί 499 και 99 είναι λίγα τα λεφτά. Είναι το μήνα, μια φορά το μήνα τα πληρώνει. Απλά σε χρεώνει αυτόματα η Google, αν βρίσκει λεφτά μέσα. Και μέχρι εσύ να αποφασίσει ότι δεν θε άλλο να κάνει αυτή τη δωρεά στο κανάλι. Σε αντάλλαγμα θα σου δώσω. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με επενδύσεις και θα συνεχίσω να ανεβάζω εκεί μέσα επεισόδια στον τομέα των επενδύσεων και μάλλον θα βγάλω και ένα νέο κουπόνι μόνο για τα μέλη μέσα εκεί στο join. Επίσης υπάρχουν κομμάτια συνεντεύξεων τα οποία δεν θα τα βγάλω στη δημοσιότητα προς όλους, θα είναι μόνο εκεί μέσα. Όπως και να έχετε θες να με στηρίξετε όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το πιο σημαντικό για μένα είναι να κάνεις share και κοινοποίηση αυτό το βίντεο. Γιατί? Γιατί έχουν έρθει άτομα και μου έχουν πει σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο που έχεις κάνει και για τη δουλειά που έχεις κάνει και αποφύγαμε τα χειρότερα με όλο αυτό το σύστημα γιατί δεν είχαμε καταλάβει την ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τζο Μπάιντεν και του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα. Ωραία. Εφόσον υπόθηκαν όλα αυτά, το επόμενο πρέπει να κάνει είναι smash the like button και στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα υπάρχει το link για το νέο μου κανάλι. Θα τα πούμε στο επόμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά. Μην ξεχάσετε να τα τελευταία βίντεο του εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σου.